Πρέπει να βλέπω, τρέμα πίσω. Έλα. Εντάξει, έλα από εδώ, από εδώ πάω στροφή. Για πέσα μέσα στο δέντρο, τρέμα πίσω. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Φύγω πιο πίσω. Έλα πίσω, έλα πίσω. Κόβηκε το σκηνή, ε! Κόβηκε μέσα μου! Αφεντικό! Το στρώμα φεύγει! Φεύγει το στρώμα! Για πιάσε από εκεί! Διάσκωσε! Πού είναι οι άλλοι, πού πήγανε! Ποιος πέσε από κάτω! Διάσκω κάτω! Διάσκωσε από εδώ! Πώς το διάλογο! Πώς το εξήγησες αυτό, μπορεί να πεις! Α, πρέπει να είναι μεταφυσικό φαινόμενο! Τράβα! Τράβα! Ήθελα να ξέρω στο διάλογο το θέλουν αυτό για γλάστα, το θέλουν. Σοβία! Αφεντικό, σε πέτυχα! Ρε βλάκα που με έρχεσαι εδώ μέσα, τι μου κάνεις εδώ, ρε ζω! Πού πάω τώρα, πού βρίσκουμε! Νύφτωσε κιόλα! Ρε ηλίθεια που είσαι, ρε! Καλά δεν πρέπει να στράβε! Εγώ αφεντικός είσαι μπροστά! Εσύ κουμαντάρι! Εγώ κουμαντάρω, το πίσω! Έλα, πρόκειται! Σήκωνα λίγο πιο πάνω μας. Σκάστε στη τη σβάλα. Θα μου φύγει, σήκω λίγο πιο πάνω. Κρατάω, κρατάω. Σκάστε στη τη σβάλα. Σκάστε τι σάψα πάω σκάλα, ρε βλάκα. Σπρώχνω προς το πάνω, θα μου φύγει. Σπρώχνω τα κυρία μου. Ορίστε, άλλη γλάστα να δω. Σίγα, αφεντικό κουράστα. Άστο, άστο. Έλα, άστο. Τα αφιές. Τα αφιές. Δεν τα διάστημα αφεντικό γεμάτο να πούμε μέσα. Έχει παγάκια μέσα. Έλα. Εγώ πώς θα περάσω τώρα από εδώ. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Δεν θα δέσω! Τι! 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 Τι
Από εδώ πέτω μου, ε! Τσεφώσω τα νούρι! Καφιού, τσεφώσω τα νούρι! Εκεί μέσα σφάζονται! Τον σφάζει! Κάτι πρέπει να κάνουμε! Ξαναμοράθηκες πια. Να πρέπει να σε ταΐσουμε στο στόμα. Αφού δεν μπορώ μόνος μου, έχω βλάβει το δάχτυλο. Θα πρέπει μετά να σου δώσουμε και μια πιπίλα για να σε πάρει ο ύπνος. Τόσο διάφορο τον ισμό που πω εγώ τον δικό σου, έχω κάνει ποτέ στο στόμα μου. Μωρέ φάει γρήγορα σου λέω, δεν θέλω να φάω κι εγώ. Έχω να φάω δύο ώρες. Μπράβο. Τόση ώρα πώς άδωσες την πια δύο ώρες. Γι' αυτό σου λέω. Τρώγε γρήγορα γιατί δεν αντέχω άλλο. Σταμάτα. Να μου λείπει για φάει. Δεν μας βγάλω, θα πάω να ξαπλώσω. Όλο διαταγές είσαι. Ήθελα να ξέρω, μωρέ, αν δεν μπορούσα να φάω εγώ. Θα με τάζεις εσύ όπως σε ταΐζω εγώ. Τι άλλο συζητάς. Μόνο αδειά κουτάλι, θα έπαιρνα καμιά σέσουλα να σε προλαβαίνω. Για κοίτα το αδιπάγω πώς τρώω. Άσε με ρε, άσε με εσύ να φάω. Εντάξει, μην μου μιλάς και οπνιγείς και δεν έχω του ποφλό. Βρε, θα φύγεις απάνω το κεφάλι με, που μου κάθεσαι σε χάρος και με μετρώ στις μπουκές. Μπουκές είναι αυτές για ογκόλυθι. Πάω να ξαπλώσω εγώ μέσα. Να πά. Και να μ' αφήσεις και εμένα να τελειώσει το φαΐ μου. Κοίταξε, άμα τελειώσεις και έχεις κανένα μισό κιλό διαλυτικό, να χωνέψεις μην μου πάθεις τίποτα. Ξυπνάδες. Το δικό μας τούτο. Ορίστε. Μια φορά φέραμε ξέρω ελλαδικό σπίτι και μου γύρισε τη διοδρορία πάνω μου. Στο δικό μας τούτο αδυνατήματος λέει οι πελάτες μας χάνουν μέχρι 100 κιλά. Δίνουμε 1 εκατομμύριο αν κάποιος που έχει πρόβλημα πάχους δεν χάσει 100 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Τα σουλά. Τι φωνάζεις, ε? Τι έπαθες? Λοιπόν, τα σουλά τα αποφάσισα. Θα σε πάω σε αυτό το στούντιο αδυνατήματος που αν σε 3 μήνες δεν χάσει 100 κιλά δίνουν 1 εκατομμύριο. Ευκαιρία να βγάλουμε 1 εκατομμύριο, είσαι. Να πας εσύ, ρε. Εγώ δεν είμαι ούτε 60 κιλά. Λοιπόν, να σε πάω να πάρουμε το 1 εκατομμύριο. Εσύ έτσι κι αλλιώς αποκλείεται αδυνατής. Δεν θυμάσαι την άλλη φορά που είχα πάει στο άλλο και αντί να χάσει μέσα ένα μήνα 50 κιλά, πήρες άλλα 70. 71, ρε. Θα μ' αφήσεις επιτέλους. Πρέπει ανάθεμά σε να φάω με την ησυχία. Ορίστε, σφήνωσα πάλι. Αν σε παίρνει, παίρνει. Βράσε τις βλακίες και κοίτα να φαρδίνεις την πόρτα για να μπορώ να περνάω να κοιμάμαι κι εγώ μαζί σου στο κρεβάτι. Βαρέθηκα πια να κοιμάμαι μόνο μου στο χώρο. Να κοιτάξει να αδυνατήσει για να χωρά να περνά από την πόρτα. Εγώ θέλω να κοιμάμαι με γυναίκα, όχι στο ρηχτό. Ναι, αλλά μα τα φορέσω μετά, μην έχει παράπονο. Δεν νομίζω να υπάρξει άντρα με τόσο πληθωρικά γούστα για να θέλει να κοιμηθεί μαζί σου. Εσύ βρε, πώς ήρθες μαζί μου, ε? Με κοιτά εγώ, άλλο ντάλα, άλλο τη Παρασκευή στο γάλα. Τότε που είχα έρθει μαζί σου, ήσουν αστιλάκι. 98 κιλά όλα κιόλα. Όχι όπω τώρα 300. Μπα προτώσει. Ρίξε μου ένα ξύπνα το απόγευμα. Γιατί έχω ρύθμιση κεραίας. Και εμένα θα με αφήσεις εδώ σφινωμένη. Ε, βέβαια, δεν το πάει η καρδιά μου να σε αφήσω και σήμερα σφινωμένη. Μια στιγμή να κεντράρω. Καλό βράχος είχε φάει. Να ντόξα, να βάλω προφυλακτήρα. Αφεντικό! Αφεντικό! Πού είσαι, ρε μου λέ! Αφεντικό, πού είσαι, εδώ είμαι εγώ! Εγώ εδώ είμαι, εσύ πού είσαι! Πού είσαι! Στο κουτί είμαι, ρε βλάκα, πού είσαι! Πού είσαι, στο κουτί! Άξε μου να βγω!
Ηλίθιε, βλαμμένο. Πώς μπήκες εκεί μέσα από την κόλλα. Ο λαιμός με πήρε, κολόπεδο. Άρα μου λένε, δεν βλέπεις. Εγώ, εσύ οδηγούσες. Εγώ θα οδηγώ, εγώ θα βλέπω και αν δηλαδή. Όλα εγώ να κάνω, δεν μπορεί να κάνεις καμιά δουλειά εσύ. Εσύ είσαι αφεντικό. Ας δώσω καμιά σπόγω βλάκα, το μηχανάκι που είναι. Ξέρω εγώ, κάπου εδώ. Για ψάξεις κούτες όλα, δούμε που είναι το μηχανάκι. Πού είναι το μηχανάκι. Δεν είναι εδώ. Άρα το μηχανάκι, ορίστε εδώ, το βλέπεις. Πού. Είναι κάτω, διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται. Άντε σήκωσε το γρήγορα. Σήκωσε το μηχανάκι. Μίλωσε το! Άχρηστο! Δεν μπορώ να κάνω μια δουλειά! Δεν κράτα και εσύ κάτι! Κράτα εδώ! Τα εργαλεία, πού είναι τα εργαλεία? Πού είναι τα εργαλεία, ψάξτε! Άρα εδώ! Βλάκα! Ένα άχρηστο έχω πάρει! Ένα αλληλίδιο! Πού έχεις φάει τη ζωή τόσα χρόνια! Με το μηχανάκι πάμε πάλι! Με τι να πάμε, με τα πόδια! Πώς το για τους στίχους, ε! Έλα, κατέβασε το, δεν θέλει. Σπόσε ρε, βλάκα, περίμενε. Κάτσε, βάλε μπρος. Κάτσε ακόμα. Ανέβα. Πάκε όμως, έτσι. Να, δεν θέλει. Έλα, σπρώξω. Ορίστε, τώρα χάλα. Έλα, σπρώξω, φύγε. Έλα, σπρώξω. Έλα. Σπρώξε. Σύσταυτο, θα το δεις. Κάσε να τελειώσουμε και ας πω εγώ. Τι είναι αυτό. Ποιο κουδούνι είναι. Αυτό. Αυτό, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι. Το ας πω εγώ. Ναι, ποιος. Εσύ είσαι πάλι. Δεν μου λες. Μέσα θα ασχολούμαι όλη μέρα. Κλειδιά δεν έχεις, κυρία μου, να ανοίξεις. Εσύ σου τα παίρνει ο άντρας σου για να μην ξεπορτίζεις. Εμένα ο άντρας μου έχει κορώνα, μωρή. Εσύ να κοιτάξεις το δικό σου που στα έχει φορέσει με όλη τη γειτονιά. Τι λες, μωρή μαδημένη. Πολύ μαδημένη ξέρει πως όταν πας να πληρώσεις τα κοινόχρηστα στο διαχειριστή κλείνεστε μέσα και κάνετε όργια. Στα αυτή μου βγήκαν αυτής. Είδες τι κάνεις μέσα στον κόσμο και τσακώνεται. Όταν σκέρα κουδούνια. Εγώ αφεντικό. Εγώ πατσά το κουδούνι της κερακατήρας και βάλεις και εσύ και έναν. Τι εγώ δεν μπορώ να το πατήσω. Δεν έχω χέρια εγώ. Ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Εσύ. Λοιπόν, κορίτσια, μην τσακωνώστε. Εμείς είμαστε. Τι είστε εσείς. Ηλεκτρονική ήρθαμε για την τηλεόραση της κυρακατίνας. Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, παρά λίγο να τσακωθώ με τη γειτόνισά μου. Με συγχωρείς, Χρυσή μου, αλλά ο κόσμος είναι ανάγωγος. Έλα, θέλεις να πιούμε καφέ να τα πούμε. Ορίστε, είδες τι λέει, παρά λίγο να τσακωθούνε. Φαντάσου να τσακωνόντουσαν, τι είχαμε να ακούσουμε. Αφεντικό, να, αυτό είναι το κουδούνι της κυρακατίνας. Ωραία, πάτησέ το. Εγώ, εσύ είσαι. Πάτησε εγώ. Ορίστε, με στα μπάζα με έριξε. Εγώ αυτό. Άχρηστε. Εγώ στέει. Εσύ βρήκε και πώ με ζαγεί. Εγώ έπεσα. Αφαδιάσκελας, έτσι. Ορμαγωνικό. Σε στείλω στο θείο σου πάλι. Πολύ αέρα πήρε. Πώς δεν θες κάτι. Τι να πάρω τώρα. Ας τα γλυκά κάτω. Ως τα γλυκά όπου πάμε. Ως το φαΐ. Πάει και σκατώ είσαι συνέχεια. Καμιά δουλειά δεν κάνεις. Αφού μου αρέσουν αφεντικό. Τι άλλο πήγεσαι και εδώ μέσα. Δεν βρέθηκε κανένα να ψεχάσει. Αυτό εδώ είναι. Μα το βαριά με εκνευρίζει το βάζεις εδώ. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Κύριε Κατήρα, πιάσε παρακαλώ σκούπα και φαράζει για να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Σιγά πάρα, ρε. Πάρα γλυκά μαζί. Τα γλυκά πάρα. Όχι το μόνο τα γλυκά. Πάμε, δεν ξέρεις, μπορεί να χρειαστούμε άνθρωποι μας. Και αυτά γιατί τα άρχισα. Αυτά γιατί τα άρχισα. Μου πεις να μίσω. Άντε, τελείωνε. Τελείωνε. Να καζώ, δεν μπορούσα να με εκθέσεις. Άντε, ρε, κύριε Κατήρα, θα σκουπίσω εδώ μέσα. Σε σπίτι μπήκα μια αγούρη. Έλα, δεν τελείω, δεν μπορούμε να πιουργήσουμε. Ορίστε, κάτω είναι, να το πατήσεις μπροστά σου. Τουλάχιστον, πιάσ' το, λίκωσέ το. Κυριάρη, κυριάρη. Εγώ σου πάρει το κεφάλι. Εγώ το αφεντικό. Τι το πάρει το κεφάλι εδώ πέρα. Πιάσ' το. Εσύ γιατί σκέψεις, εγώ σκύβω. Ορίστε, πάντο βάλω. Το κεφάλι σου, εκεί βάλ' το, ορίστε, να το βάλεις. Και αν μετέχει το ρημάδι. Σας θέλουν εδώ. Άξ' το καμπάκι. Για πες μας, λαγκάκια, να τι πάρεις έτσι. Να σου είπα, παιδάκι μου, να σου πω. Τι μας τα έβαλες αυτά μέσα στη μούρη μας με τα σκουπίδια να δουλέψουμε. Τι φωνάζεις, κύριε Τρίφωνα, για όνομα του Θεού. Στην αρχή άρχισε να χρωμιάζει και έχανε τα χρώματά της. Ύστερα βράχνιασε και έχασε και τη φωνή της. Και εσύ τι έκανε.
παιδάκι μου, ούτε κοίταζα. Τώρα μας δουλεύεις, αφού δεν έπαιζε καθόλου και την κοίταζε. Ε, τι να κάνω, τι να σου πω, την κοίταζα, την κοίταζα. Μη φωνάς, μην υψώνεις τη φωνή σου, γιατί παίρνω τα εργαλεία μου και αυτό το πράγμα και φεύγουμε. Καλά, Τρυφωνά μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ησύχασε. Εγώ έτσι σου το είπα, άντε να δούμε τι έχει το μηχάνημα. Ω, αυτό εδώ πέρα τι είναι, το σχέδιο της τηλεόρασης. Ε, και Τρύφωνα, οι οικονομίες μου ήταν... Κρυφές δουλειές από τον άντρα σου, έτσι. Κοίταξε, τις είχα για μια ανάγκη, τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις. Πόσα είναι, τα έχεις μετρήσει. 22. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και μεγάλη αποτομή, τέλος πάντων. Ας το υποστούμε, αυτά εδώ. Τι κάνεις, κύριε Τρύφωνα. Τι έκανα, κρατήσω να φυλάξω. Ό,τι βρίσκεται στο, στο τηλεόραση, ανοίξω τον τεχνίτη. Αφεντικό. Φέρε την εξάρτηση. Έλα, αφεντικό. Τι είναι αυτά που μου φέρε. Σουτιέ, ρε ανώμαλο σουτιέ, που μου φέρε. Σε παρακαλώ, αφεντικό, μου πιάσει το όνομα τώρα. Δεν τα βλέπεις τι είναι, οι μάσκες μας. Οι μάσκες είναι. Όλε. Άντε, πάρε και εδώ. Λαγιοκόφτη. Μη το τσίπιδο. Το τσίπιδο. Κάποιο και είμαστε. Άσε με καλέ να δω κι εγώ, άσε με. Δεν κάνεις να βλέπεις. Άσε με καλέ. Το σκατσαβίδι. Σιγά. Τελειώσαμε. Αλήθεια, κύριε Τρύφωνα, την έφτιαξες. Αυτό στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια το μηχάνημα. Και πώς θα βλέπω τηλεόραση, κύριε Τρύφωνα. Να πάρεις τηλεόραση. Καινούρια. Τι καινούρια, και τούτο εδώ τι είναι, καινούριο είναι. Ήτανε, τώρα είναι κουμπαράς. Κουμπαράς. Έλα, σου κάνω και επίδειξη. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, από εδώ ρίχνεις πεντάρικα, εικοσάρικα, δεκάρικα, τάλιρα, φραγκοδίφραγκα. Και τα χαρτονομίσματα πού θα τα βάζω. Θα τα κάνεις μασουράκι και θα τα βάζεις σε αντίστοιχες τρύπες. Πού. Πεντοχίλιαρα, χιλιάρικα, πεντακοσάρικα, κατοστάρικα, πεντάρικα. Όπως το τρόλεϊ. Και Τρυφωνά, τι σχέση έχει τηλεόραση καλέ με το τρόλεϊ. Στα καλά σου είσαι. Ανέβα στο τρόλεϊ να δεις τη διαφορά. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Αφεντικό, εγώ νομίζω πως άμα αλλάξουμε κανένα κύκλωμα, δύο-τρεις φακές και κάνα δύο λάμπες, θα είναι καινούργια. Έχει δίκιο το παιδί. Εσύ μην ανακατεύεσαι σε τεχνολογικά ζητήματα, αν μην σου κάτσω καμιά στο κεφάλι. Γιατί και Τρυφωνά μου, άμα διορθώνεται το μηχάνημα, γιατί δεν θες να το διορθώσεις. Έχει δίκιο, μαντά. Ορίστε. 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 Φτιάξτε τη μόνη σας. Εγώ και που ήρθα, κορόιδο πιάστηκα. Είμαι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Τι ήθελα και ήρθα εδώ. Εγώ φταίω που παρακατρέφω. Της μιλάω για το καλό της και βρίσκεται εδώ πέρα. Αγία μου, Αναγία μου. Βρε παιδάκι μου, Βασιλάκι, δεν μπορείς να τη φτιάξεις εσύ, βρε παιδάκι μου, την τηλεόραση. Να τελειώνουμε. Εγώ δεν μπορώ, είναι βοηθός μας τώρα. Εξάλλου όταν ανακατεύουμε, αυτός αντίζεται. Και τώρα τι θα κάνουμε, πού πήγε, ξέρω, πού πήγε, στο μπάνιο, πού πήγε. Πήγε. Δεν είναι στο μπάνιο. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Τρύφωνα. Αφεντικό, τι κάνεις εδώ. Αναπάμε κάτω τα δέντρα. Κύριε Τρύφωνα, σε πάρα. Μην ενοχλείτε, δαγκώνιο σκύλος. Πού έχετε σπάσει τα νεύρα! Κυρία Τρύφωνα μου, μα συγχωρείς πολύ, ηρέμησε, αλλά δεν θα κοιτάξεις και την τηλεόραση. Σε 2 ώρες και 10 λεπτά με ξυπνήσεις να απαξετάσεις το θέμα. Το κουδούνι. Αφεντικό, να κάτσω κι εγώ. Εδώ είναι ο κύριος Τρύφωνας. Μέσα στο δωμάτιο, τι τον ετέλεις. Κύριε Τρύφωνα, τρέξε γρήγορα σπίτι. Τι έγινε. Η κερατασού είναι γυναίκα, σφήνωσε. Σφήνωσε! Πού ναι, σφήνωσε στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Δεν μπορεί να βγει, γρήγορα. Πάμε να φύγουμε, δούμε τι έγινε, ρε. Πάμε. Σιγά. Σιγά. Τι έγινε, παιδιά, δεν σημαίνει. Έλα, κύριε Τρύφωνα, θα σκάσει η γυναίκα. Θα σκάσει και εσύ περιμένω εδώ να σας πάρουν τα σκάλια. Ε, πού πας αφεντικό από εκεί. Του σου γάμω το. Αυτή τη σκάλα όλα που μπερδεύω. Δεν βρίσκεται ένας πυροσβέστης να την πάρει. Βοήθεια! Σκάσε, έρχομαι. Φωνάκο μου, έρχεται κύριε Τεφνάκη. Έρχομαι, σκάσε. Βοήθεια! Σταμάτα, σταμάτα, σβήσ' το διακόπτη, φτάσαμε. Τι πάει να κάνεις εκεί, μπορείς να μου πεις. Δεν σου πει ότι για να μπει στην κρεβατοκάμαρα πρέπει να χάσει 150 κιλά. Έλα, βρε Τρύφωνα, ήθελα να περάσω μέσα και να κοιμηθούμε απόψε μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Μη φοβάσαι, κράτα σου, θα σε ξεσπινώσουμε. Είδες τι παθαίνεις για να μην ακούσω Τρύφωνα. Θέλω εγώ τώρα να σε αφήσω τώρα σπινωμένη. Άρχισε τα πόδια σου. Έλα, βρε Τρύφωνα, μπροστά στο Βασίλη. Δεν το κατάλαβες.
Για να δημιουργήσω προσπέλαση, λέω, άνοιξε τα πόδια σου. Έλα, έλα. Περάσε από κάτω. Έλα, αρκετά. Έλα, Τρυφωνάκο, δεν μπορώ άλλο, έλα. Θα σκάσω. Έλα να παίρνω κι εσύ και το βλέμμα σου προς τα κάτω. Μη σε δω και κοιτάξεις απάνω, ακούς. Τα εργαλεία που παίρνεις. Τι να τα κάνω τα εργαλεία, ρε βλαμμένο, και σ' αρκεί το μη θα κάνω. Ε. Αφεντικό, σφήνωσα κι εγώ. Αχ, έλα Τρυφωνάκο μου, κάντε γρήγορα, γιατί μου ήρθανε, θέλω την ανάγκη μου. Όχι, μου το κάνεις από τρενάρισε το λίγο, θα πνίξει το παιδί και δεν ξέρει μπάνιο. Τι δουλειά έχει το μπάνιο με το ξεσφήνωμα. Θα σε κατουρίσει, βρε βλάκα. Τι θα, κρατήσω κράτα σου, λαμπιένω. Με μένα τι θα γίνει τώρα. Και ας τα εργαλεία να τη συνδέσω με την αποχέτευση. Έλα Τρυφωνάκο, μας τα αστεία και ξεσφήνωσέ με. Θέλω να κοιμηθούμε μαζί απόψε. Έχουμε ένα χρόνο να κοιμηθούμε πλάι-πλάι. Δεν κοιμάμαι καλύτερα με τον Βασιλή. Τι πράγμα, πώς είχε το όνομα τώρα αφεντικό στην κάτσα. Να αστείο είπαμε, δεν μπορούμε να πούμε αστείο. Αστεία είναι αυτά. Αχ, Τρύφων, γρήγορα Τρυφωνάκο μου, δεν κρατιέμαι άλλο. Σου λέω θα τα κάνω πάνω. Μα φέρε μου τουλάχιστον τον γιογιό. Τρενάρισα το μια στιγμή να οργανωθώ, να βάλω εξάπη. Έσκησες, μου σκίσες το μανίκι, βλάκα. Σε κρατήσου, κρατήσου, ένα δύο λεπτά. Να εγώ πάω από πίσω, εσύ τραβάω από μπρος. Έτσι, θα κάνω το τραγούδι. Έλα, έλα. Να σου μιλώσεις, αφεντικό. Περνά, έλα, έλα. Αχ, έλα, τραβάω, μου. Τραβά, γόρι μου. Κάτσε, κάτσε. Αχ, σπίλος ο πόλος μου. Έλα, κατασούλα. Έλα, έλα, γόρι μου, τραβά. Δεν ήμουν εγώ. Βασιλή! Σιγά ρε, και με τρόμαξες. Έλα ρε Βασιλή, μπαμπούλα είμαι, γιατί τρόμαξες. Δεν μου λες πως πάει η δουλειά εδώ, δεν κάνεις. Καλά, καλά. Μην τα θέλουμε κιόλα δικά μας, Όχι να μην τα θέλουμε κιόλα δικά μας, για ένα ψευτομεροκάματο ζούμε. Και τα αφεντικά σιγά μην τους έχουμε και υποχρέωση. Μας βάζουν και δουλεύουμε ρε σαν τα σκυλιά. Μας ρουφάνε το αίμα. Α, εγώ είμαι ευχαριστημένος, δεν μπορώ να πω. Και γιατί είσαι ευχαριστημένος, ρε Βασίλη, για εξήγησέ μου. Ένα, και το βδομαδιάτικο μου το δίνει τακτικά. Και όταν παγαίνω σπίτι, η κρατασούλα μου βάζει και μια πιατέλα ροσμπίφ. Σιγά μου, ρε, και με το ροσμπίφ όλα είναι εντάξει, έτσι. Εδώ υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα της εντατικής τάξης. Δηλαδή. Γιατί δηλαδή. Ο υπεριαλισμός των Αμερικάνων στην Νικαράγουα. Ο ρόλος τους στη Μέση Ανατολή. Τα πυρηνικά. Και εσύ κάτσε και μιλάς για ροσμπίφ, ρε Βασίλη. Ρε Ευγένη, όταν μιλάς έτσι σε χαίρομαι. Έχω όμως μια απορία. Η Νικαράγουα έτσι, η Μέση Ανατολή, τα πυρηνικά, η Αμερική, ο υπεριαλισμός. Τι σχέση έχουν αυτά με τα αφεντικό μου. Αφεντικό αυτός, αφεντικά και εκείνη. Αλλά πρέπει να μάθεις να αγωνίζεσαι για τα δικαιώματά σου. Ναι. Για να μην σου κάτσει ποτέ το αφεντικό στο σβέρκο. Α, ναι, ναι. Τώρα που πες για σβέρκο, Που και που μου τραβάει και καμιά σβερκιά. Έτσι για το καλό μου λέει, για να ξυπνάω και να μαθαίνω. Καλά, τον αφήνεις και σου τραβάει σβερκιά, ρε. Δεν καταλαβαίνεις ότι το κάνει αυτό για να μην μπορείς να κουνηθείς. Για να σε έχει σήκω, κάτσε, κάτσε, ρε Βασίλη. Λες. Βέβαια. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Πρέπει πάντα να αγωνίζεσαι. Αγώνας, ρε. Χρειάζεται αγώνα συνέχεια! Ναι, αγώνα! Ναι, ναι, εντάξει, αγώνα! Εντάξει, ξέρω. Αμερική, Νικαράγουα, Μέση Ανατολή, πυρηνικά, υπεριαλισμός έτσι. Δεν μου λες όμως. Εσύ δεν είσαι εργάτης και εσύ αφεντικός, έχεις καφενείο. Καλά, κάτσε, μπορεί να έχω καφενείο, αλλά εγώ συμπάσχω με τα προβλήματα του εργαζόμενου. Είμαι τον εργάτη μου. Αγώνα. Αγώνας. Αμερική, Νικαράγουα, Μέση Ανατολή και Τρύφωνα στα αφεντικό. Μέση Ανατολή, παρακαλώ, λέγεται. Έλα, μπρος. Ναι. Επιστημονικό τεχνολογικό εργαστήριο 21, παρακαλώ, λέγεται. Έλα, Κεμίτσο, εσύ. Ναι. Τι, τηλεόραση, τι έχει, δεν δείχνει εικόνα. Εγώ δεν μπορώ, Κερμίτσο, είμαι ο παιδός εγώ, όταν έρθω αφεντικό. Ναι, όταν θα έρθω, θα το πω και θα έρθουν. Εντάξει, για χαρά. Ποιος θα έρθει το τηλέφωνο. Πες και μια καλημέρα, αφεντικό. Ο κόσμος λέει καλημέρα το πρωί. Αν θες να δεις αν έχει καλημέρα, τράβα έξω να δεις. Λέω ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Λείπω και κάνεις ιδιωτικά τηλεφωνήματα. Έτσι. Γι' αυτό και ο λογαριασμός τον τόσο. Η Νικαράγουα ήταν. Η πελάτησά μας είναι. Όχι, η Αμερική.
Η Αμερική τι, μας δίσαν για επισκευή στην Αμερική. Όχι αφεντικό, ο Κυρμίτσος πήρε, του χάλασε τηλεόραση. Τι μου παρδεύεις Αμερικές πρωί-πρωί, για να τον σκάθει ο Κυρμίτσος. Σε παρακαλώ αφεντικού, να μην μου ξανανοίξεις βρε, εντάξει, γιατί εγώ είμαι εργάτης και εμείς οι εργάτες αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Για την Νικαράγουα, για τη Μέση Ανατολή, για τον ρόλο των Αμερικανών στη Μεσόγειο. Μήπως διαβάζεις ριοσπάστη. Όχι, εγώ μόνο τα λέω. Γιατί εσύ μέχρι χθες μου είχε τον Ολυμπιακό, αυτά που τα μάθες. Τι που τα μάθα, αφεντικό. Αυτά είναι γνωστά στην εργατική τάξη στην οποία ανήκω κι εγώ. Και χρειάζεται αγώνας ενάντια στο κεφάλαιο που είσαι κι εσύ. Εγώ με το κεφάλαιο. Ναι. Πάρε μια προκαταβολή, πάρε και τους τόκους. Δεν μου λες, έχεις περάσει παιδικές αρρώστιες. Γιατί. Να σου πάρω κανένα εμβόλιο. Κόψ την πρωινή για θα σε κόψει. Ας δώσω κανένα φράγκο τα απόγευμα πας καμιά γυναίκα να ξελαμπικάρεις. Άντε στο διάλογο, πάρε τη φόρμα και τα εργαλεία να πάμε στο πίσω για την τηλεόραση. Δεν μου λες, όταν ερχόμουν να έβγαινε αυτός ο ινστρούκτορας ο Ευγένιος. Μπας και σου βάλε αυτός φοιτήρια στο κεφάλι. Τρίφωνα. Μην τον ενοχλεί, σου λέω. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι η μουσική εξημερώνει τα είδη. Κύριε Τρίφωνα. Δεν βλέπεις ότι ακούω το κομμάτι μου. Λέω και εγώ κρατικός πήγε μέσα. Λέγε τι θες. Και ήθελα να μιλήσουμε για την τηλεόραση που είναι χαλασμένη. Έχεις με τοπικό πρόβλημα. Δηλαδή. Έχεις γεμίσει εδώ πέρα γλάστρες. Έρχονται τα κύματα από απέναντι, σκάνα πάνω στα κλαδιά και ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Άσε που τα πειράζει και η χλωροφύλη. Τα κύματα. Τι για γράσο μιλάμε. Άσε που το διαμέρισμα είναι διαμπερές. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν. Μπαίνουν τα κύματα από τη μία πόρτα, βλέπουν την άλλη πόρτα ανοιχτή και την κοπανάνε. Σοβαρά. Τι σοβαρά, δεν βλέπεις να αστειευόμαστε. Δεν μου λες τι προσανατολισμό έχει το διαμέρισμα. Ανατολικό μεσημβρινό. Αυτό είναι. Δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος να μας ρωτήσει να πάρεις ένα τηλέφωνο τι διαμέρισμα θα πάρεις. Μα για στάσου κύριε Τρίφωνα. Εγώ ήθελα να πάρω. Ρε τι ρε. Να έχω αέρα. Όχι κύριε. Να πάρεις ένα ισόγειο. Ένα υπόγειο. Και τι θα γινόταν δηλαδή αν έπαιρνα ισόγειο ή υπόγειο. Να λαμβάνεις υπόγεια κύματα. Καλά όλα αυτά κύριε Τρίφωνα, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει κουνηθεί η κεραία. Και δεν μου λες κύριε Μίτσο πώς το κατάλαβες ότι η κεραία κουνήθηκε. Μήπως έχεις αποκόλληση αμφιστροειδούς. Να τι λες τώρα κύριε Τρίφωνα, τα μάτια μου είναι μια χαρά. Η εικόνα άρχισε σιγά σιγά να παραμορφώνεται ώσπου χάθηκε. Αλλά εκείνη την ώρα φύσαγε και δυνατά. Δεν μου λες τι πρόγραμμα έβλεπες εκείνη. Ανεμοδαρμένα ύψη, αυτό είχε χθες. Αυτό είναι Κυρμίτσο, αφού έβλεπες τα ανεμοδαρμένα ύψη, πώς να μην κουνηθεί η κεραία. Δηλαδή, παίζει ρόλο τι έργο παίζει η τηλεόραση. Ναι, Κυρμίτσο, έτσι είναι όπως τα λέει ο μάστρας. Εσύ δεν άγει να επιβεβαιώνεις ότι λέω εγώ. Έτσι είναι όπως τα λέει ο βοηθός μου. Είναι νόμοι. Δηλαδή, κύριε Τρίφωνα, τι έργα να βλέπω στην τηλεόραση για να μην χαλάει η εικόνα. Ερωτικά, σεξουαλικά, για να μένει πάντα όρθια. Στην ηλικία μου τώρα, παιδί μου, τέτοια πράγματα. Για την κεραία μιλάμε να στέκεται όρθια, Κυρμίτσο, για σένα. Αμέτσι, πες μου, κύριε Τρίφωνα, και εγώ νόμιζα ότι... Τράβα πάω στην ταράτσα και βρες την κεραία και θα κάτσε να τη στρίβεις μέχρι που να βρω καλή κόα και ας πω στοπ και τη σφίγγεις εκεί. Άντε, τράβα. Άντε, τι κάθεσαι, τράβα. Άκουσα να σου πω αφεντικό. Η εργατική νομοθεσία ορίζει ότι όταν ο εργαζόμενος εκτίθεται σε επικίνδυνο εργασία, οφείλει ο εργοδότης του να καταβάλει επίδομα επικίνδυνου εργασίας. Ξυπνήσαν τα λάχανα και κάνε χωρίστρα. Βρέτε στο διάλογο τραβά πάνω. Αν δεν μου λες, μπορεί να μου πεις τι έχεις πάθει με τα συνδικαλιστικά σου. Α, κύριε Τρίφωνα, το παιδί έχει δίκιο. Έχω κάνει χρόνια πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων. Και όταν ακούω για συνδικαλιστικά αιτήματα, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Το παιδί έχει δίκιο. Πρέπει να του δώσεις επίδομα. Λοιπόν, Κυρμίτσο,
επειδή είσαι ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήματα και επειδή εγώ δεν έχω σκοπό να δώσω επίδομα σε αυτό το λέγχρο, βρες άλλο τεχνή να φτιάξει τηλεόραση. Εγώ φεύγω. Στάσου, κύριε Τρίφωνα, μη μου το κάνεις αυτό. Δηλαδή, να μείνω χωρίς τηλεόραση. Διάλεξε επίδομα ή τηλεόραση. Τώρα εδώ που τα λέμε, παιδί μου, μην είσαι κι εσύ παράλογος. Ο εργάτης πρέπει να έχει λογικά αιτήματα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, Κιμίτσο, εσύ που είσαι και συνδικαλιστής. Να ανέβεις, παιδί μου, να ανέβεις. Να φτιάξουμε τη τηλεόραση και μετά να κάνεις το αφεντικό σου ένα υπόμνημα με τα αιτήματά σου. Όχι, δεν με ανέβει. Είμαι ευαίσθητος αυτά. Δεν θέλω υπόμνημα. Ανέβα. Αφού έχω την κάλυψη του σωματείου, θα ανέβω. Πάντως, κύριε Μίτσο, είσαι μανούλα να πεις το εργαζόμενο. Εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Τρίφωνα, δηλαδή να μείνω εγώ χωρίς τηλεόραση, επειδή θες και πείτε μου όπως είσαι. Βέβαια, να χάσουμε την ψυχαγωγία μας για τα αιτήματα του εργάτη. Για στάσου, κύριε Τρίφωνα, τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν υπήρξε καλός συνδικαλιστής, ότι δεν υποστηρίζω το δίκαιο του εργάτη. Το υποστηρίζεις το δίκαιο, αλλά είσαι για καλοπερασάκια. Δεν σκούρεμα, Αφεντικό. Ανέβηκα, τι να κάνω τώρα. Τράβα το καλώδιο με δύναμη και ας πω. Ρε, ποιος βλέκα τραβάει τα καλώδια στα ράτσα. Τι φωνάζει ρε κύριος παιδάκι μου, φτιάχνουμε τη λάστα από πάνω. Και αν θες τη λάστα από πάνω, θα καλά στη δικιά μου από κάτω. Άμα τελειώσουμε από πάνω, με 3.000 σε παλέσουμε και εσένα, σταμάτα δε. Τι έκανε ρε βλάκα, την έκανες πάλι την όμα σου, για δες. Έχει άλλα καλώδια πάνω. Έχει πολλά αφεντικό. Τράβα ένα πολλά. Φαλάκρα, δουλειά δεν έχει και παίζει με τα καλώδια. Καλά, ρε κύριος, έγινε ένα λάθος. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς αυτό αύριο. Τι να σου πω, μωρέ. Ρε βλάκα, τι να κάνεις πάλι την όμα σου. Ποιος πάει να τραβήξει τα καλώδια. Εσύ μου το πες αφεντικό. Εγώ σπάει να στα τράβηξες όλα, ρε βλάκα. Λοιπόν, πιάσ' την κεραία τώρα και στρίβεται σιγά σιγά. Εγώ πάω μέσα. Και μόλις φωνάξω stop, θα σταματήσεις. Άκουσες. Ναι, εντάξει, αφεντικό. Μην πειράξεις τίποτα, δεν σου πω εγώ. Στρέψε λίγο δεξιά. Λίγο δεξιά. Πολύ το πήγες αριστερά. Πολύ το πήγες αριστερά. Ψήλωσε τη λίγο τώρα. Ψήλωσε τη λίγο τώρα. Δώσε λίγη κλίση. Έλα λίγο πίσω. Έλα λίγο πίσω. 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 Πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω, 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 πίσω. Φύγε και εκπομπή. Ρε στον αέρα, δεν είναι. Ως τον αέρα τον βλέπω στον αέρα. Τους άλλους δυο δεν βλέπω. Βοήθεια! Έφτασα, σου ήρθω μέρα. Τρυφωνάκο, μήπως βοήθεια. Πολύ απόκριμα είναι η σκάλα μας. Πρέπει να τους κουμπαστές. Ρε λάθος κάλα ρε βενοβλάκα. Τι δες τι κάνεις για σύνδη. Έρχομαι, έφτασα. Σου έρχομαι, σκάσε. Βοήθεια. Τι έγινε πάλι. Δεν σκοπεί να μην ξαναπείς το απορρεγμένο χώρο, αφού δεν σε παίρνει από εδώ, αν περνά. Βγάλε με γρήγορα, θέλω να πάω στην τουαλέτα. Δεν βολεύεσαι με την τουλάπα. Έλα μωρέ Τρίφωνα, έτσι με τα καλά σου, μέσα στην τουλάπα θα κάνω την ανάγκη μου. Έχεις δίκιο, την τουλάπα δεν την έχω συνδέσει με την αποχέτευση. Να σου φέρω κάτι να φάω, μπορεί να αργήσουμε. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Άμα θα φάω, τότε είναι που θα φουσκώσω πιο πολύ και δεν θα χωράω με τίποτε. Αχ, βγάλε με, θα κατουρηθώ απάνω. Έχεις δίκιο, έχεις πληθωρικό μυαλό, δεν θα φανταστεί αυτό. Λοιπόν, έλα, βάλε και εσύ έτσι. Εγκαντάρσε λίγο, Λοιπόν, έλα. Οπ. 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 Τρίφων, δεν χρειάζεται πια. Τι έγινε. Ράξε το κρανάκι από πάνω. Δεν είναι από πάνω, από κάτω είναι. Τι τράβηξε το καναλάκι από κάτω και ήρθαν τα νέα πάνω. Ούτε από κάτω. Α, κατάλαβα, από τον ημιόροφο είναι. Υπόμνημα. Αίτηση εμένα. Αφεντικό, όπως σου είπα και με το στόμα, θέλω να μου δώσεις επίδομα επικινδύνου εργασίας. Για να μην πω και ανθυγιεινής. Από ό,τι μου είπανε, το λέει και ο νόμος. Εμένα μπορεί να με σδερκώνεις, αλλά τον νόμο δεν μπορείς. Γι' αυτό, για να μην τραβιόμαστε με δικηγόρους, δικαστήρια και τα ρέστα, δώσε μου το επίδομα με το καλό, γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Ξέρω ότι θα τσαντιστείς, αλλά τα δικαιώματα του εργάτη δεν είναι ποντικό κούραμα. Ο ετών, πόσο ετών είμαι.
Πέρσι ήμουνα 26, 27. Ο ετών 27. Βασίλη! Έλα ρε, βγαίνει με τρόμαξες. Έτσι πρέπει να είναι ο εργάτης Βασίλη, όπου μπαίνει να τρομάζουν όλοι. Τι είναι αυτά ρε. Υπόμνημα. Αυτά εδώ στο κεφάλι, στο χέρι, τι είναι αυτά. Α, έφτιαχνα μια κεραία και γλίστησα και έπεσα. Σιγά-σιγά. Τι έκανε. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Δεν ζήτησες αποζημίωση. Σιγά-σιγά. Ζήτησα, αλλά δεν μου δίνει. Γι' αυτό του κάνω υπόμνημα κι εγώ. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα κάνεις απεργία. Μόνος μου. Τρελός είσαι. Θα κάνεις απεργία πείνας έξω από το μαγαζί και σε πλακάτ θα γράψουμε τα αιτήματά σου. Και ποιος άρχισε να βγαίνει, ποιος θα με δει. Μη στεναχωριέσαι ρε, θα φέρω εγώ ανθρώπους από το κόμμα, ρε, εντάξει. Και όταν θα κάνω απεργία πείνας, δεν θα τρώω δηλαδή. Όχι βέβαια, ίσα ίσα θα πίνεις ένα νεράκι για να μην πάθεις αφυδάτωση. Τι λες ρε Αρχέντη, εγώ χωρίς φαΐ δεν κάνω ούτε λεπτό. Α, Βασίλη μου, οι αγώνες έτσι κερδίζονται. Πρέ, οι αγώνες με την απεργία πείνας μπορεί να κερδίζονται, αλλά χάνουμε και κιλά. Δεν θα πάθουμε καμία σημεία. Τέλος πάντων, φτιάξε αυτά τα πλακάκια που είπες. Τα πλακάτ. Ναι, αυτά. Και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός είσαι ρε Βασίλη. Για παίρνα το να δούμε σε παίρνει, για θες και εσύ ξεχόντισμα. Για να δω. Να παίρνω. Αχ, άνετα που περνάω, τι ωραία, και τώρα θα μπαίνω, θα βγαίνω, θα μπαίνω, θα βγαίνω, θα μπαίνω, θα βγαίνω. Σου έκανα μια προσπέλαση, χάλασαν τα στεγανά του σπιτιού μου. Κοίταξε, μην ξαναφάς άλλο, γιατί άμα χοντρίνεις κι άλλο, δεν μας παίρνει άλλο, βρίσκουμε μεσοτυχία, θα βγούμε στον αγωγή. Ναι, αλλά όμως άξιζε τον κόπο, γιατί κι εγώ σου έκανα κάτι κόλπα το βράδυ. Να σου πω, τώρα θα πας στο μαγαζί, αλλά να μην κουραστείς καθόλου σήμερα, γιατί το βράδυ θέλω να είσαι ξεκούραστος. Θα με δεις και θα τρελαθείς, θα πάθεις την πλάκα σου, θα σου κάνω μια εμφάνιση σεξι. Βλέπω σε σεξι εξαφάνιση. Άκουσα, δεις, έχω μια ιδέα. Τι? Οι Άγγλοι έχουν πρόθεση να μας ξαναδώσουν τα Αργύνια πίσω με την προϋπόθεση ότι πρέπει να στείλουμε κάτι να καλύψει τη θέση τους. Είσαι να πας εκεί αογκόλυθος. Εγώ! Ναι. Έλα μωρέ Τρυφωνάκο, άντε τι μου λες τώρα, εγώ σου μιλάω συναισθηματικά και στείλεις να με κλείσει το μουσείο. Είναι θέμα αρχαιολογικού χαρακτήρα, πώς θα το κάνω. Το τηλέφωνο. Ναι, έλα κυρακούρα, πάλι εσύ, πάλι βούλωσε. Καλά δεν σκοπεί ότι όποτε πηγαίνεις στην τουαλέτα να αφήνεις το καλυμάκι να τρέχει συνεχώς. Πώς θα το κάνεις, βάλε ένα ψηλότο στο κουμπί και άσε να τρέχει συνεχώς. Τέλος πάντων. Καλά εντάξει, πάω στο μαγαζί να πάρω το μηχάνημα απόφραξης και τον βοηθό μου και συνεχόμαστε. Τ' άκουσες. Αμέ. Εγώ φεύγω από δουλειά. Εντάξει, να πας το καλό. Και όπως είπαμε, μην μου κουραστεί σήμερα, σε θέλω ξεκούραστο το βράδυ. Το βράδυ δεν θα έρθω καθόλου. Γιατί? Είσαι το μαγαζί έχει θέρευση. Πολλές ώρες μέσα. Από το πρωί. Τι λέει ρε παιδί. Τι έγινε ρε παιδιά, στοίχημα. Τι δυστύχημα κύριε. Εδώ ο άνθρωπος κάνει απεργία πείνας ενάντια στο κατεστημένο για την εκμετάλλευση. Και ποιος είναι το κατεστημένο για εκμετάλλευση. Το αφεντικό του κύριε. Για νου. Απ' το νου του δύστυχου, εδώ. Εμπρό. Για ποιες έξω ρωτήστηκε. Ρε γαϊδούρι εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι απεργός πείνας αφεντικό. Γιατί κάνεις απεργία πείνας. Όχι ακόμα, αλλά όπου να αρχίσει και κουρκουρίζει η κοιλιά μου. Και για ποιο λόγο κάνεις απεργία. Για τα αιτήματα που βλέπεις γραμμένα πάνω στα πλακάκια. Ποια πλακάκια του καμπινέ. Στα πλακάτ θέλει να πει. Μα μίλησε το πουλάκι μου. Το καλό που σου θέλω ινστρούκτορα. Δίνω του και φύγε να μην έχουμε σφαλιάρες, έτσι. Εγώ αγωνίζομαι για τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Πρέπει στο διάλογο, φύγε από πέρα, μην δώσεις πλάτη τα πλακάκια και τα φας. Σιγά πάω σε εκτείνος. Ούτε μία ώρα μυστικός δεν μπορεί να κάνεις, απεργία πείναμος να κάνεις, έτσι. Για το καλό μου πάνε. Άρα φύγε από πέρα, πάρ' τα εργαλεία και σκοφή για να κάνω καμία δουλειά. Άντε στο διάλογο, φύγε από εδώ. Ορίστε μας. Έλα να πάρ' και αυτό εδώ. Μα το πουλάκι μου. Απεργός πείνας. Ακόμα και το κρασί πρόβλεψε. Χωριτό σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι να κάνεις και την απεργία. Κάτω σταθερά. Ναι. Σταθερά τα χέρια σου. Καλά. Μ' άρεσε που δεν θα κάνεις και απεργία πείνας.
Αυτός ο βλάκας ο Ευγένιος έβαλε να κάνει απεργία πείνας. Είναι συνδικαλιστής αφεντικό και ήρθε να συμπαρασταθεί στα δίκαια αιτήματά μου. Αχάρη με βλάκα. Αφεντικό, δεν πάμε να φάμε κάτι γιατί ξελιγώθηκα. Ορίστε, ούτε μισή ώρα δεν κράτησες, θέλω να πάμε να φάμε. Σαν τη δικιά μου είσαι, τη χοντρή. Ναι, αλλά εγώ με στυλάκι όμως. Κουράδα είσαι. Λοιπόν, ας το κατελειώσαμε. Σιγά βλάκα, αυτό σπάσε στο σνάτι κόλλαγα βλάκα. Αν δεν πήγαινε πάνω τα εργαλεία, να πάμε να απαρφαξίσει τη κυρακούλα. Ναι. Θα πάμε το αυτοκίνητο πάρει και το απαρφαξικό μηχάνημα. Σιγά βλάκα, πάνω μου δεν κάθισε, μου βάλει. Πρόσεχε σε λίγο. Δεν μου λέει τα κυρακούλα, κάθε πότε ενεργήσα. Με το συμπάθειο κύριε Τρίφωνα, αλλά να, έχω πρόβλημα. Κάθε δύο ώρες. Και δεν σου κάνει την παρατήρηση ο διαχειριστής. Όταν είχαμε το βόθρο, πλήρωνα εγώ το βοθρατζίδικο. Και έτσι είχα ησυχάσει με όλους αυτούς. Τώρα όμως με το δίκτυο της αποχέτευσης που μας έβαλε ο δήμαρχος, καλύτερα του δημάρχου. Κάθε φορά που πάω να κάτσω στην τουαλέτα τον θυμάμαι. Αχ, λέω, ξανά σανά. Κατάλαβα, τώρα βουλώνει η χαμούζα. Κάτι φούσκα, έβαζε. Σιγά γόμα, ρε. Στη μύτη μου την έβαλες, μπλάκα! Λοιπόν, κυρακούλα, τράβα απέναντι στην πανιέρα, γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα παλήρειας. Ενώ συμπιέζω εγώ, μπορεί να αποπιεστεί από εκεί. Καλά, όπως θέλεις, κύριε Τρίφωνα, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, έχει το νου σου μισούς στην πάση. Ναι, ναι. Καργάρω, ε! Έλα, καργάρεις, εντάξει! Σιγά, κύριε Τρίφωνα, μουσκεμα με έκανες και είναι και βρωμόνερα! Δικά σου νερά είναι, κυρακούλα, σπλάχνα σου και τα συγχαίνεσαι. Μη συνάχνουμε που δεν είναι δικά μας. Αφεντικό, ευτυχώς εγώ ήμουν μακριά και την κλείτωσα. Την άλλη φορά θα σε βάλω μπροστά εσένα. Λοιπόν, πήγε, φέρ' το μηχάνημα απόφραξης, γιατί πέσαμε σε λούκι εδώ πέρα, δεν ξεβουλώνει με τίποτα. Εδώ το έτοιμο είναι. Βάλτο στην πρίζα. Σε πολύ πρίζα. Θα σου πέρω σχεδιάγραμμα του σπιτιού για να βρεις που είναι η πρίζα. Βρω μια πρίζα και βάλτο. Κάνατε, όλο φωνάζεις, φωνακλά. Κυρακούλα, σε περικαλώ, κυρακούλα, πέρασε έξω στην αίθουσα να μόνο εμεί έχουμε στα πόδια μα να δουλέψουμε. Κάτσε, Τρίφωνα, κάτσε, θα περάσει. Σκουπίσου. Σκάτε, πρόσεχε για λίγο. Αφεντικό, αν τη βάλω την πρίζα. Όχι ακόμα, δώσε το λίνα. Ναι. Έλα, πιάσε. Σιγά. Σύνδεσέ την. Ναι. Κάργα. Ωραία. Λοιπόν, βάλω την πρίζα τώρα. Ναι. Έλα, δώσε ατμόσφαιρες. Σταμάτα. Δώσε απότομα ατμόσφαιρες. Σταμάτα, άκουσα θα σου πω τώρα. Άνοιξε απότομα τη βάνα, γιατί έχουμε τριπλό να το ρουφήξει. Έτσι, μπράβο, έλα, τραβάει τώρα, έλα. Έτσι, έτσι. Έλα, εντάξει, τα ρούμε όλα. Εντάξει, κλείστο. Τι, το καλό. Κλείστο, ναι. Κυρακούλα, στον κάναμε γουλή. Α, σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα. Μπορώ να πάω τώρα μέσα. Α, πάω, για να μην πας. Εγώ να πάω από το πρωί. Μόνο κάνε λίγο πια εδώ, γιατί δεν έχει πόρτα. Τι, μη σε πάρουμε μάτι. Ευχαριστώ. Ωραία, Παναγία μου, Χριστέ μου, τι είναι αυτό. Κύριε Τρίφωνα, τράκα. Κοίτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι θες εσύ εδώ, σκατόμουτρο? Εγώ ξέρετε εμένα από κάτω και καθόμουν στην τουαλέτα και ξαφνικά κάτι σαν σύμβουλος με τράβηξε και με έφερε εδώ πάνω. Τώρα θα στείλω αμέσως από εκεί που ήρθες. Τον έστειλα από εκεί που ήρθες. Μεγάλη δουλειά ήταν να τραβήξει τον καζανάκι. Τώρα η λεκάνη είναι έτοιμη προς κρίση. Προς κατάθεση δηλαδή. Σας ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνα. Το χαρτί σας. Ειδικό μέγεθος. Καμουζιάρα μου εσύ! Εσύ μας τηλεφώνησες. Ναι, εγώ σας τηλεφώνησα. Εσείς είσαστε. Εμείς είμαστε άλλοι, τέλος πάντων. Τι παρουσιάζεται, αμάξι? Ούτε ξέρω, δεν παίρνει μπροστά. Ούτε τσακ δεν κάνει. Άχισε το κάπο της μηχανής. Θα ανοίξω. Έκανες λαχείο. Δηλαδή? Σας κλέψαν τη μηχανή, δεν το είδατε? Πω πω, βρε τους αγίτες, πω πω. Χάλασε κοινωνία, έχει γεμίσει ο κόσμος κλέφτες. Ό,τι βρουν αρπάζουνε. Τέλος πάντων,
επειδή μου είσαι συμπαθής περίπτωση, θα σε τακτοποιήσω εγώ. Πώς? Εγώ τυχαίνει να έχω δύο μηχανές, μία μπρος και μία πίσω. Θα βγάλω τη μία, να τη βάλω σε σέναν. Και δαίμονες μας τώρα, πόσο θα στοιχίσει αυτή η υπόθεση? Για σένα ένα τριαντάρια κατέβατα, όσο στοιχίζει μηχανή. Τα εργατικά δωρεά από το κατάστημα. Σε ευχαριστώ που με βγάζεις από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ. Και θα στη βάλω πίσω, ούτως ώστε αν θέλω να σε ξανακλέψουν να τους μπερδέψω. Καλά κάτσε. Ναι, να σου δώσω και τα λεφτά μας τώρα σου. Ορίστε, 30.000. Και είναι μετρημένα. Είναι... Βέβαια, είχα να πληρώσω την εφορία μου. Άστα, λοιπόν, κάνε καμιά βολτίτσα και έλα κάνα μισάωρο να την πάρεις, γιατί δεν μπορούμε να σε έχουμε μέσα στα πόδια μας. Άντε, μπράβο. Να τη φτιάξεις καλά, μάστορα. Εντάξει, Βασίλης. Κατέβα στα εργαλεία κάτω, ας καζάρουμε τη μηχανή στον κύριο. Ποια μηχανή, αφεντικό? Κι εμείς μία δεν έχουμε. Βρε βλάκα, κι αυτό μία έχει πίσω. Αυτά τα αυτοκίνητα τη μηχανή την έχουν πίσω. Ξύπνα, Βασίλη. Πες το, αφεντικό, και εγώ νόμιζα ότι την κλέψανε πράγματι του ανθρώπου. Οικονομήσαμε 30 χιλιάρικα αεριτζίδικα. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι έχει η μηχανή του. Έλα. Τι έγινε, αφεντικό? Ορίστε, ρε, η πίπα ήτανε. Καπνίζει το αυτοκίνητο? Τι καπνίζει, ρε, αυτό και μερικά άλλα λέγονται πίπες. Ορίστε, τώρα που την βάλαμε θα είναι τσακμάκι. Ρώτα, μαθαίνεις. Λοιπόν, κλείς το καπό. Πάμε κάπου να την αράξουμε, ώστε να έρθει τίποτα να το παραλάβει. Τελειώσαμε. Δεν μας βλέπεις, πτώματα γίναμε. Φτηνά την γλίτωσε. Και πρώτος μας τώρα στο δικό σου, ε. Σας ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά, να σε βοηθήσεις. Σήκω. Δεν βαριέσαι. Άνθρωποι είμαστε, μια εξυπηρέτηση κάναμε. Μεθαύριο μπορεί να συμβεί σε εμάς αυτό. Σωστά. Δεν μου λες, μπορώ να το πάρω και να φύγω τώρα? Το παίρνεις και φεύγεις και πού σε. Άμα πας για σέρβις, πες στους άλλους ότι τη μηχάνη τη βγάλαμε, τη βάλαμε πίσω. Μην ψάχνουν να τη βρουν μπροστά. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άιστο Αφεντικού, πώς το κατάλαβες ήταν άσχετος από αυτοκίνητα? Είδες όταν του είπα ανοίξει τον καπό της μηχανής που άξιζε το πόντι μεγάλο, εμείς από αυτούς ζούμε. Σπάσε το πόδι, ηλίκη! Εγώ το αφεντικό σου, είπε σάστο! Απάνω στο πόδι μου, σούπα! Εσύ τι το βάλες από κάτω? Σήκωσε τηλέφωνο! Ναι, επιστημονικό. Το κλείσανε. Εμεί θα περιμένουμε άλλη μια ώρα να το σκάσουμε! Και που ξέρει, αφεντικό, ότι χτυπούσε μια ώρα, τώρα ήρθαμε εμείς! Πολύ αέρα πήρε να σκάσει ο σταθμό σου! Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Σήκωσε το! Εγώ, εσύ το αφεντικό. Σηκώνει ο διευθυντή τηλέφωνο ποτέ! Ποιο το σηκώνει? Ο ιδιαίτερο, σήκωσε το! Εγώ είμαι ιδιαίτερο. Ναι, επιστημονικό εργαστήριο του Κουστιώνα. Ναι, πιστήκατε έξω. Μάλιστα. Μισό λεπτό να πάρουμε χαρτί και μολύ μέσα με όλη τη διεύθυνση. Μισό λεπτό, πιάσεις χαρτί και μολύ μέσα με όλη τη διεύθυνση. Ναι. Ρε βλάκα ζω! Συγγνώμη, αφεντικό. Ναι, δεν είπα σαν ζω. Έχουμε και προσωπικό εδώ. Μάλιστα. Που μένετε οδός Κλεισούρας. Βέβαια, οδός Κλεισούρας που μένετε, μπορεί να μην κλειστείτε απ' έξω. Αριθμός 18. Μάλιστα. Εντάξει, ερχόμαστε. Ναι, ερχόμαστε. Έλα, κλείστο! Εντάξει. Πάρ' τη διεύθυνση μαζί σου. Πού είναι η διεύθυνση? Εδώ είναι η διεύθυνση! Α, αυτό, ναι. Πάρ' και τα κλειδιά. Ναι. Εντάξει. Εδώ τα έχω, εδώ τα έχω κλειδιά. Εντάξει, τα κλειδιά. Ναι. Έλα. Πάμε. Μάστορα, έρχεσαι! Ερχόμαστε! Μα τι κάνουν τόση ώρα? Και είναι μια ώρα που χτυπήσανε το κουδούνι. Δεν ξέρεις, Μάστορα, τώρα. Καλή. Από κάτω δεν έπρεπε να έρχεστε. Και τι πειράζει που ήρθαμε από πάνω? Όχι, δεν πειράζει. Επειδή πειράζει μας περίμενες από κάτω, πρέπει να κατέβουμε και ξανανεύουμε. Όχι, εντάξει. Αστυχώς όμως που ήρθατε γρήγορα, γιατί έχω κλειστεί απ' έξω. Μάλιστα. Η πόρτα πού είναι? Στο βάθος δεξιά. Και έχω και το φαΐ πάνω στη φωτιά. Τι φαΐ έχει? Κοκκινιστό με μακαρόνια. Ωραία. Κάσε σε όλο για φαΐ μιλάς. Μία πόρτα έχει το σπίτι? Ναι, μία. Καλά, χάθηκε ο κόσμο να κάνουν άλλη μία. Και γιατί να κάνουν άλλη μία? Για απέναντι την άλλη. Δεν κάναμε τώρα, τι να κάνουμε. Άντε μας τώρα. Πήγες, φέρ' την πόρτα, ρε.
Δεν μπορώ, είναι κλειδωμένη. Δώσε τα κλειδιά. Αφού έχω κλειστεί απ' έξω, πώς θα το δώσω τα κλειδιά. Πούμε. Απόδα. Σοφίσα από τον δρόμο. Ωραία, κάνουμε. Πού είναι η επιτέλους πόρτα. Να, αυτή εδώ είναι. Καλά, δεν έκανε μέσα. Αφού σας είπα, εγώ ήμουν και κλείστηκα απ' έξω. Ω, είναι το κοκκινιστό μέσα. Σκάσε, ρε. Δώσε τη φούσκα. Ορίστε. Έγινε σκόνιο. Γεμάτο σκόνιο. Πάρτε τα. Δώσε τα δεκρίδια. Δοκιμάσουμε ιεραρχικά να μην σου κάνουμε τρύπες. Αν είσαι τυχερή, πρέπει να είναι αυτό, καλά πως λέει πείρα μου. Είστε και καντέμισα, τι να σου πέρα. Ορίστε. Αχ, σας ευχαριστώ, κύριε. Μια στιγμή να κάνω ένα τσέκ, δεν θα αργήσω, γέλω. Ου, πάει το κλειδί, έσπασε. Άμα, και τώρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε εγώ, μόνο με κλειδί μπορώ και ανοίγω. Και τι θα κάνουμε δηλαδή. Να φωνάξουμε έναν άλλο κλειδαρά. Κύριε Τρίφωνα, μια και είσαι μέσα τουλάχιστον, δεν κατεβάζεις το φαΐ από τη φωτιά να μην μου καεί. Μισό λεπτό. Ό,τι το προλάβαμε. Ωρε τι έπαθε η κακομοίρα. Εγώ πάω να φωνάξω έναν άλλο κλειδαρά τα 7 εφτάρια, εντάξει. Μου το κρατάς. Αφημά. Νόμιζα πως έξω μακαρόνια και έξω πατάτες. Με έτσι αφημά, πω να μην κλειστήξω. Γεια σας. Γεια σας. Έλα συνάδελφε, γιατί έχουμε μια εμπλοκή εδώ. Εσείς τηλεφωνήσατε σε 7 εφτάρια, ναι. Η πόρτα ποια είναι. Αυτή εδώ. Α, αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, το μπαλκόνι, πού είναι. Τι να το κάνεις το μπαλκόνι. Το μπαλκόνι, θέλω να πηδήσω μέσα στο διαμέρισμα να ανοίξω από μέσα. Μα μέσα είναι ο άνος, κλειδαράς. Εσένα σε φωνάξαμε για να ανοίξεις απ' έξω. Α, κυρία μου, δεν γίνεται. Εγώ είμαι κλειδαράς που ανοίγω μόνο από μέσα. Απ' έξω δεν μπορώ. Ό,τι πάθαμε. Τι έγινε, Βασιλή. Αφεντικό, εδώ είναι ο συνάδελφος που ξέρει και ανοίγει μόνο από μέσα. Ω, για μελαχείο. Άκουσε, συνάδελφε, τα 7 εφτάρια είναι του εσωτερικού, έτσι. Ανοίγουν μόνο από μέσα. Πήρα από το μπαλκόνι και έλα από μέσα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, το μπαλκόνι που βρίσκεται. Να περάσουμε στο διπλανό διαμέρισμα και να πηδήξουμε από μπαλκόνι στην μπαλκόνι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, πάμε. Πάμε. Το τέτοιο σας. Από το συνάδελφο, πέρασα. Από το συνάδελφο. Μισό λεπτό θα έρθει ο κλειδαράς να ανοίξει. Από εδώ είσαι. Σε κατάλαβα. Βρε κι άλλο στο συνάδελφο. Για χαρά συνάδελφε. 7 εφτάρια εδώ. 7 εξάρια. Μπράβο. Χάρηκα. Από εδώ είναι. Ναι, από εδώ είναι. Ας βάλω κάτι ατυπήσεις. Όχι τώρα, μετά τη δουλειά. Δεν μπορεί ένα ποτό, ένα ψυχτικό. Άσε πρώτα να τακτοποιήσουμε τη δουλειά. Α, πρώτη φορά έχεις σπίτι να μην σου δώσω κάτι. Άσε να δούμε την πόρτα και μετά κάτι θα πάω. Άντε, αφού επιμένει δεν σάβω. Δηλαδή την πάλεψα κι εγώ, αλλά μου σπάς το κλειδί μέσα. Κάτσε εδώ. Ξεκλείδω την. Βεβιάνε, είσαι και ο πρώτος για από μέσα. Μπράβο, μάστορα, τα κατάφερε. Τι σου χρωστάω. Άσε παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. 2.000. 2.000, εντάξει. Γεια σας, συνάδελφε, χάρηκα, Άντε, ρε, καλό κουράγιο. Άιστο το καλό, συνάδελφε, Αφεντικό, ανέλαβα μια πρωτοβουλία. Τι πρωτοβουλία? Έκλεισα κρυφά όλες τις πόρτες των διαμερισμάτων του ορόφου και άφησα τους περίεργους στον διάδρομο. Κυρία Λένα, μη πόρτα. Κλείστηκα απ' έξω, έφυγε. Έλα μας τώρα, έλα. Δεν ανησυχείς εγώ μέσα, ναι, σαν περιμένω. Αχ, μάστορα, έκλεισε η πόρτα. Τι θα κάνω? Στην αίθουσα αναμονής, περιμένω. Μάστορα, έκλεισε η πόρτα. Στην αίθουσα αναμονής, πόρτα με ξεπνέρα. Μάστορα, η πόρτα. Πόρτα, μάστορα, πόρτα, μάστορα. Επιτέλους έκανες και μια σωστή δουλειά. Λοιπόν, μάστορα, τι θα γίνει? Μη σας απασχολεί καθόλου. Εδώ είμαι εγώ και το επιτολείο μου και οι πόρτες θα ανοιχτούν. Α, και τι θα κοστίσει? 3.000 κατά κεφαλή. Ω, πολλά δεν είναι. Εδώ είναι 5.000 η ταρίφα και επειδή είναι ομαδική συμφορά, σας κάνω την πιχοντρική και μιλάτε. Λιγότερο δεν γίνεται. Ο διαχειριστής ποιος είναι? Εγώ. Λοιπόν, θα μου δώσεις 18.000, θα περάσεις τα έξοδα στα κοινόξυδα και θα έρθει 1.000 κατά κεφαλή.
Σωθήκαμε. Ωραία, έτσι να γίνει. Ωραία, λοιπόν, έλα δες. Τράβας αυτόν τον κλειδαρά που παίρνει 2.000 κατά πόρτα. Ναι. Φώναξε τον να ανοίξει αυτός και έτσι βγάζουμε εμείς 1.000 από τον καθένα χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τι μυαλό. Σου πα εδώ πρόσεχε να μαθαίνεις. Τι λέει πείρα. Τρίφων, Τρίφων δεν ακούς. Τρίφων που είσαι. Το μπουντουάρι με, τι φωνάζεις. Έβαλα τα καλά μου. Είσαι έτοιμη. Τώρα τι καταλαβαίνεις, θα με συγχύσεις πάλι. Για να έχουμε καλό ρώτημα, τι ώρα γυρνάμε. Όταν τελειώσει το φαΐ. Κατάλαβα, θα διανυχτερεύσουμε δηλαδή. Γιατί το λες αυτό. Όταν αρχίζεις και τρώνε, σταματάς. Εκτός αν σου πάρει το τραπέζι από μπροστά σου. Έλα, μα ρε, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Αλήθεια, με τι θα πάμε. Με το μηχανάκι. Α, όχι, εγώ πάνω στο μηχανάκι δεν ανεβαίνω. Και με τι θα πάμε. Με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο χαλασμένο. Τότε θα πάμε με ταξί. Θα βρει ταξί, ώρα έχουμε, δεν είμαστε καλά. Και τι θέλεις δηλαδή, ε? Να ξανανεύω πάλι στο μηχανάκι και να κάνουμε σούζες στον δρόμο να γίνουμε ρεζίλοι. Ρεζίλοι γινόμαστε και χωρίς σούζες όταν κυκλοφορούμε μαζί, λοιπόν, άστο τώρα. Έλα, μωρά, στις εξυπνάδες, χάρη σε μένα, εσύ και εσύ οντότητα. Βαρύτητα θα να πεις. Άντε πάμε, μην ανακαλέσω γιατί είμαι στο νικιαί. Έλα, πάμε πια, απ' τη μύτη μου το έβγαλες, πάμε. Ορίστε, για αυτή την πόρτα στενή την έβγαλες. Έλα, κάτσε, είσαι πληθωρικιά, το είπαμε. Ορίστε, πέρνα. Καλά, πού είναι το όχημα. Τι όχημα. Το μηχανάκι, δε, με τι θα πάμε. Εδώ μέσα στη μέσα το παρκάρω, να πάρουμε καμιά κλίση. Στο γκαράζ το. Άντε πια, μια στο τόσο με βγάζεις έξω και μου το βγάζεις από τη μύτη. Έλα, προχώρα. Να περπατάω μια ώρα τώρα, κατάλαβε. Να. Ώρα, αριστερά είπαμε. Άντε να δούμε τώρα πως θα ανέβουμε εδώ απάνω. Ας φέρουμε ράμπα, ας ανεβάσουμε. Σήκωσε το πόδι σου να ανέβει. Έλα μωρέ, σήκωσέ με εσύ. Εσύ δεν ήταν κόβερ για άσκο. Την άλλη φορά που σε σήκωσα, με πιάσε λουμπάκο. Και πώς θα πάμε τώρα. Ώστε πάρ' το μηχανάκι και τραβάσαι το. Αφού ξέρεις βρε πονηρέ ότι δεν ξέρω να οδηγώ μηχανή, το λες επίτηδες όμως για να μην έρθω και να χάσω το φαΐ, έτσι. Έλα, ανέβα πια στα λόγια και μαλακά γιατί τρομάζω. Η τσάντα μου τι να την κάνω. Ρίξε το πορμπαγάζ. Περίμενε, άντε, άντε, περίμενε να ανέβω. Ανέβαινε, άντε. Μπάρβαρε, μαλακά, μπάρβαρε. Σιγά, βρε, άρχοντο, όχι, που θα μένει κάτω. Ας το κατέβα κάτω για να μας βλέπω σκοτωμένους. Κατέβα κάτω, όλο σούζα θα πηγαίνουμε, είσαι πισόβαρη. Κατέβα κάτω. Και πώς θα πάω, μωρέ. Γκάσε στην μπαγαζιέρα. Στην μπαγαζιέρα να πάω. Ναι, στην μπαγαζιέρα. Αλλά περίμενε. Όλα τα κάνεις επίτηδες εσύ για να αργήσουν και να χάσω το πάει. Αλλά δεν θα σου κάνω εγώ το χατήρι. Περίμενε να καθίσω, περίμενε, μάμα, θα σου πω εγώ, άντε ξεκίνα. Εντάξει, αμέ, είσαι χειρόφρενο. Είδαμε, όλα. Μεταφορά κράτος. Έχετε άδεια. Όχι, γεμάτη την έχω. Λέω αν έχετε άδεια που κουβαλάτε την κυρία σας με την μπαγκαζιέρα. Γιατί χρειάζεται άδεια. Βέβαια. Δεν το ξέρετε ότι τα μηχανάκια απαγορεύεται να ρυμουλκούν μπαγκαζιέρα. Και πώς θα μεταφέρω τη γυναίκα μου. Θα τη βάλετε στο πίσω κάθισμα της μηχανής, κύριε. Τότε είναι που θα μας γράψει για σούζες. Σούζες. Μα καλά, δεν τρέπεστε να κάνετε σούζες και μάλιστα με τη γυναίκα σας επάνω. Αφού είναι πισόβαρη. Παράτα βρε τις βλακίες. Μην τον ακούτε, κύριε τροχονόμε μου. Ξέρετε τι κουμάση είναι. Επίτηδες τις κάνει τις σούζες. Εμένα, κυρία μου, τα οικογενειακά σας δεν με ενδιαφέρουν. Να τον γράψετε, κύριε τροχονόμε μου. Να τον γράψετε γιατί ποτέ του δεν φοράει κράνος. Μα έχω τριχόπτωση, κύριε τροχονόμε. Μου το επιβάλλουν λόγοι υγειονομικής αγωγής. Όχι αστεία μέσα στη μέση στο δρόμο, ε. Λοιπόν, άδεια και δίπλωμα. Τώρα τα έχω μέσα στην παγαζιά, δεν με λυπάσαι. Πρέπει να ξεφορτώσω για να τα δώσω. Τέλος πάντων, άντε, για πρώτη και τελευταία φορά την κλειτώντα. Αλλά κοιτάξτε να κάνετε τίποτα οικονομίες, να πάρετε κανένα αυτοκινητάκι για τις μετακινήσεις σας, ε! Που να μείνει φράγκο για αυτοκίνητο! Όλα αυτή μου τα τρώει! Και τώρα για φαΐ την πάω! Σταμάτα, βρε, τις βλακίες! Άντε πια με έκανες ρεζίνιμε στον δρόμο! Ησυχία, ησυχία! Σόλου πια ρεζίνιμε και σκέφτε! Αστεριά, μην παράγει να μην σε ξεφορτώσω σε καμιά χαβούζα! Ησυχία με στη μέση στον δρόμο! Λοιπόν, άντε, πηγαίνετε και προσοχή στον δρόμο, ε! Προσοχή!
Άντε, για χαρά. Άντε, τράβα, άντε, πεινάω, σου λέω, πεινάω. Σκάσε. Τζατζίκι, η μελτζανσαλάτα, η γαρδοσαλάτα, η αγκουροσαλάτα, οι κεφτέδες, οι πατάτες, τα τυροπιτάκια, τα κουτοπιτάκια, τα σπαρακοπιτάκια. Δηλαδή τι θέλεις να πεις, ε? Δεν έπρεπε να φάω τίποτα. Για το τίποτα μιλάμε τόση ώρα. Αχ, αχ, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Σε παρακαλώ να μου φύγει το βάρος. Πάσαι το αποφρακτικό πάνω που ξεβλώνουν οι νεροχύτες. Να στο βάλω στο στόμα να σου κάνω αναρρόφηση, να σου φύγει το βάρος, να μην το απόβαρα. Αχ, μωρέ Τρίφωνα, εγώ υποφέρω και εσύ με κοροϊδεύεις. Αχ, κάνε κάτι. Να σε πάω στα body line. Αχου, Τρίφωνα, τώρα πώς θα ανέβω τις σκάλες. Πάρε με καβάλα. Για γρήλο με πέρας. Θα τηλεφώνεις στην Express Service, να έρθει να σε ρίξει με ελικόπτερα από πάνω. Καλά, εγώ υποφέρω και εσύ κοροϊδεύεις. Πώς θα ανέβω τώρα. Με τα σανσέρ. Έλα, μωρέ, αφού δεν έχουμε σανσέρ. Θα βάλουν. Πότε. Το δίνουν από την παροχή σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια. Ε, καλά, τότε εγώ θα περιμένω. Περίμενα. Ολυμπιακάρα, μεγάλη ομαδάρα, πάπο. Τρίλε μου. Του σκίσαμε. Τέσσερις γκολάρε, μα τι διάλογο με τα ψυχό πέσαμε. Πόπο. Τι ήταν αυτό, βρε παιδί μου. Φωτιά και λαύρα είχε γίνει. Μπράβο, Ολυμπιακάρα. Φωτιά, τον Άντων. Φωτιά. Δεν θέλω ανάγκη να σου πει στο μαγαζί. Με ρίδε έξω. Αν δεν θέλω να πάρω τα εργαλεία, να πάω να φτιάξω κάτι τη κατάσταση. Αυτή είναι η ζωή. Μόνο από τίποτα. Κάθε φορά που ερχόμαστε με το καφεδάκι μας, με το γλυκάκι μας, με το νεράκι μας, είσαι και η πρώτη. Τον πέτυχα. Καλώς είναι, κύριε Τρίφωνα, τον πέτυχα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος, αλλά βαδίζει προς την τελειότητα. Την επόμενη φορά. Με λίγη ζαχαρίτσα παραπάνω έχεις ευθυγραμμιστεί. Δεν μου λες με ευκαιρία, μπορεί να μας πει και το φλιτζάνι. Τι να σου πω τώρα, κύριε Τρίφωνα, τι ανάγκη έχεις εσύ να σου πω το φλιτζάνι. Όλοι έχουμε τις ανάγκες μας. Μια και μιλάμε για ανάγκη, του άρετα κάτω που πέφτει. Α, όπως πας στο διάδρομο, η δεύτερη πόρτα δεξιά. Γράφε. Δεξιά, είπαμε, σε έφαγε ο Ευγένιος, ΚΚ έγραψες. Καλά, παιδικό. Λοιπόν, για πέστε μου, τι πάθανε τώρα οι ηλεκτρικές συσκευές. Κυρία μου, ζεις τη σήμερα ημέρα. Δεν ξέρεις ότι όταν ηλεκτρικές συσκευές δουλεύουν και οι τρεις στον ίδιο χώρο, η μία επηρεάζει την άλλη και η μία συμπαράσταται προς την άλλη και χαλάει. Φοβή συμπαράσταση που λένε. Σοβαρά, κύριε Τρίφωνα. Θέλει και ερώτημα. Άμα γι' αυτό, όταν μαγείρευα στην κουζίνα, μου κρύζε το ψυγείο. Ε, βέβαια, αυτό είναι. Σε έχει φάει περιέργεια. Τώρα ξέρεις. Λοιπόν, για καλά, έχει μια ματιά. Αυτή η σακούλα τι θέλει εδώ. Τι είναι, κύριε Τρίφωνα. Μην τον απασχολείς, κυρία. Συσκέπτεται. Συσκέπτεται. Αυτό θέλει ξύλωμα. Αλλά. Τι είναι, κύριε Τρίφωνα. Κάνε άκρη. Τι είναι, κύριε Τρίφωνα. Αγγούρι είναι. Σε έχει φάει περιέργεια. Άσε μόνο να στοχαστούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι μας τα κνευρίζεις, επαγγελματίες είμαστε. Είμαστε επαγγελματίες. Έλα κάτω, ρε. Λοιπόν, γράφε. Φέρ' τα εργαλεία απ' έξω που πας. Για να καθαρίσεις εδώ. Τα εργαλεία είπα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μπορεί να βγεις έξω. Να μην κάθομαι στα πόδια μας. Μπορείς να βγεις έξω, μην κάθεσαι στα πόδια μας. Σε παρακαλώ, να βγεις έξω, σε παρακαλώ. Στην έξω αναμόνη δεν μπορώ να δουλέψω με άλλο, σε πειράζομαι. Έξω. Έχουμε και λέμε. Ρε βλάκα,
Σου παραφέρει τα εργαλεία. Όχι να, να μου πάρει την καράκλα. Τι φτώχα με την κοπέλα. Μάλλον τα εργαλεία στο τραπέζι. Τα εργαλεία στο τραπέζι. Περίμενα μια στιγμή. Λέγε. Λοιπόν, σύνδεσε τον καταψύχτη με την αντίσταση τη κουζίνα. Μισό λεπτό πάρω. Γρήγορα, τελείωνε. Μισό λεπτό. Ποιο είμαι. Τον καταψύχτη με την αντίσταση τη κουζίνα. Δεν ακού του αστουφάλογο. Έχει πάει τη ζωή. Τελείωνε. Συγχρονίσου. Τελείωσε. Λοιπόν, την αποχέτευση του πλυντηρίου σύνδεσε. Μισό λεπτό. Σιγά με στα πόδια μου συνέχεια σε έχω. Δώσε ρεύμα στην κουζίνα. Ναι, μισό λεπτό. Τελείωνε, Άγγι! Είμαι έτοιμος. Βάλε απορριπαντικό στο πλυντήριο. Ναι. Πού τα απορριπαντικό. Εδώ είναι, να την κουτουλήσει. Βάλε μια κρυσαρόλα φασόλια στο μάτι της κουζίνας. Καθαρόλα. Καθαρόλα. Φασόλια είπες. Ναι, φασόλια, στο μάτι της κουζίνας. Αλάτι να βάλω. Όχι, μετά ας το αλάτι. Λοιπόν, κι ας ψωμί με ούτυρο. Τελείωνε γρήγορα, συγχρονίσου! Συγχρονίσου! Έτοιμο άλλο! Λοιπόν, περάσ' το κοτόπουλο στο σουβλάκι της κουζίνας, το κοτόπουλο! Μας τελείωσε! Βάλε φτερούγα, άσε δεν πειράζει, δεν τρώμε κοτόπουλο! Βάλε μαχαιροπίνα στο τραπέζι, μαχαιροπίνα! Τελείωνε, άντε μαχαιροπίνα εκεί, θα σε κοτουλήσουνε! Ωραία, λοιπόν, κόψε! Άσε εδώ θα γίνει παρακάτω! Άσε το δικό μου έρθω! Πάρτο! Λοιπόν, κυραδέσπινα! Ουχ! Κάθε μπορεί να μου το πεις ότι ανοίξει την πόρτα και με τρομάζει! Λοιπόν, βάλε καμιά μπύρα παγωμένη να πιούμε και αναβόλησε το διακόπτη για δύο φορές. Αναβόλησε τον. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τέλεια λειτουργία. Κυρία Δέσποινα, δεν φωνάς τον παπά να κάνει ευχέλαιο. Έκανε και με χθες ευχέλαιο. Και δεν μας το λες τόση ώρα και καθόμαστε και παιδευόμαστε. Αυτό είναι. Τα ζαλίζει το λιβάνι. Άντε ρε, πάμε να κάνουμε ξανά τσιγάρο και κάτσε και αδέσποινα και δοκιμάσαι εδώ με την ισχύα σου. Εγώ. Χαίρε και φωτιά. Φωτιά, ναι. Έπεσα, παιδικό! Τι είναι αυτό! Ποτέ δεν μου πέσε! Ρε βλάκα, για τον τσιγάρο σου πάρε! Έπεσα σε πυρομάνι, θέλω να με κάψεις, μυστηρίου, ρε βλάκα! Πάρε, έθνε! Τι σημαίνει! Α, κύριε Τρίφωνα, τρέξτε! Μέσα συμβαίνουν πράγματα και θαύματα, τρέξτε! Μη σε επηρεάζει ο καπνός! Απλουστεύτηκε το πράγμα! Λοιπόν, απλώς άλλαξε το κύκλωμα. Όλα κυκλοφορούν απόλυτο τάξη. Λοιπόν, στο ψυγείο μπορεί να πλένεις, άρα το βάζεις στην τουαλέτα. Στην κουζίνα μπορεί να βλέπεις τηλεόραση, άρα τη βάζεις στην κρεβατοκάμαρα. Και στο πλυντήριο μπορεί να μαγειρεύεις, μπορεί να φτιάξεις και γύρω. Λοιπόν, ένα πεντοχιλίωρο και καθάρισες. Αντί γρήγορα, αφεντικό, με πειράζει. Όχι, το παιδί αρρώστησε. Έχει άλμα. Δώστε κάτι για τα φάρμακά του, κανένα μπουρμπουάρ. Θέλω να σου πάρω τα φάρμακά. Πάρ' τα εργαλεία. Πάρ' και τράπουλα, έρχεστε, γιατί άνθρωποι είμαστε. Άντε, για χαρά. Και είμαστε σε αναρροφήσεις. Τι θα κάνω τώρα. Λίγο σεβασμό, ποιος βγαίνει πρώτος. Τι να κάνεις παρατηνό μας. Εγώ αφεντικό, εγώ κάνω ό,τι μου είπες. Τι δουλειά να έχει τηλεόραση να παίζει μέσα στο φούρνο. Σπανακόπιτα είναι. Αυτή την έντα αφεντικό δεν έχουν το θεό τους. Θα πεις δεν τρώγονται με τίποτα. Έλα πρόσθετε. Πάμε τα εργαλεία και πάμε να πιούμε κανένα ψυχτικό. Τι έκασε και τα σκουπίδια πήρες. Τα σκουπίδια. Σκουπίδια είναι αυτά, βλάκα! Ρακοσυλλέκτες είμαστε! Είμαστε τεχνικοί, πώς θα το κάνουμε! Ναι, αφεντικό, εντάξει. Άντε. Σαπάκι όμως, έτσι! Φαίνεται να σερβίρει μόνο μέσα, αφεντικό. Ακόμα δεν ήρθαμε, κάτσε ένα λεπτό, ντε. Πάμε μέσα. Άντε, πάμε. Το κατάλαβες, ρε. Τα συνδικαλιστικά σου δεν με ενδιαφέρουν έξω από το μαγαζί μου. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, κόρτε φύγε. Μα κύριε Ευγενή, τα ένσημά μου σου ζητάω να μου κολλήσει. Σου ζητάω τίποτα παράνομο. Ποιο ένσημα, ρε. Ποιο ένσημα. Μιλάει και για ένσημα. Δεν μου λες. Εμένα. Μου κολλάνε ένσημα. Μου κολλάνε. Όχι. Τότε εσύ γιατί ζητάς. Εσύ είσαι στο ΤΕΜ, εγώ είμαι στο ΙΚΑ. Αύριο πώς θα πάρω σύνταξη. Και εκτός από αυτό. Τι δεν ξέρεις τίποτα, ρε instructor.
όταν μου ξεσήκωσε αυτό το άθλιο αντικείμενο να κάνει απεργία πείνας, τότε ήξερες. Τώρα που είσαι αφεντικό, Ελλάδα δεν ξέρεις. Τι συμβαίνει, κύριε, εσύ να μην ανακατεύεσαι. Να μην ανακατεύουμε, τι λέει ποταπέ, τι λέει ασύστολε. Ασλείτε, εσύ πώς ανακατεύεσαι τότε στα οικογένειά μου. Εγώ, Αμάν, πέσα μέσα στο αστυνομικό σώμα. Τι σημαίνει εδώ? Ελλάδα δίκαιας, φύλαξε, ελάτε εδώ. Αυτός εδώ είναι εργοδότης αυτού που πνίγεται. Δεν του πληρώνει τα ένσημα και χειροδίκησε απάνω του. Κατέβα κάτω γρήγορα. Ψέματα λέει, ψέματα λέει. Εγώ πληρώνω, είμαι πάρα πολύ καθαρός. Σας το ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γρήγορα στο τμήμα, πρόσεξε, ξεκαθαρίσουμε τίποτα. Μας σας πάμε να δεις τα μη συμβάζει. Εγώ σε ευχαριστώ που με γλίτωσες από αυτό το καθήκη τον Ευγένιο. Ένα πράγμα να έχεις υπόψη, ότι οι Έλληνες όταν είναι εργαζόμενοι είναι όλο κόντρα με το εργοδότη και γκρίνιες. Όταν όμως τύχει να γίνουν αφεντικά, τότε γίνονται οι χειρότεροι εργοδότες. Δεν μου λέει, πώς τα κατάφερες και μας άφησαν από το τμήμα? Αυτή την ξανθιά την είδες που μας έπιασε. Είναι προϊστορία. Και η σφαλιάρα? Επίτηδες το κάνει να μην φανεί, ήταν ενστολή. Έλα τώρα στα λόγια και σαν τα πάρουμε ένα παγιό τσιγάρα. Όχι λεφτά. Έλα δώσα τα δικά σου, άντε. Όλα τα δικά μου θα δίνω. Τα βρίσκουμε μετά, άντε. Ξεχάσατε τα κλειδιά σας, κύριε? Σε μένα μιλάτε, δεν άκουσα τι είπατε. Ρωτάω, ξεχάσατε τα κλειδιά σας? Όχι, τα κλειδιά μου δεν τα έχω, γιατί? Να σας ρίξω το κλειδί να ανοίξετε την πόρτα. Τι να το κάνω το κλειδί? Μα να ανοίξετε την πόρτα να μπείτε. Και ποιος μου θέλει να μπω? Τότε τι το θέλεις το κλειδί? Και ποιος μου θέλει το κλειδί? Τότε γιατί σφύρας? Έτσι γουστάρω και σφυράω. Εγώ νόμιζα ότι σφύριζες επειδή μένεις εδώ. Γιατί όσοι μένουν εδώ πέρα σφυράνε. Όσοι ξεχνάνε τα κλειδιά τους σφυράνε και τους τα πετάμε. Αφεντικό, όλο ο διαιτητές φαίνεται θα μένουν εδώ, τα τσιγάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κάποιο πρόβλημα θα έχουν και δεν μπορούν να το μιλήσουν και το σφυράνε. Δηλαδή συνεννοούνται με το σφύριγμα. Έτσι φαίνεται. Για να σου ρίξω μερικά να δούμε, θα καταλάβεις. Για ρίξε. Τι θα γίνει, θα σου ρίξω τα κλειδιά, ναι ή όχι? Δεν βγάζετε το σκασμό, λέω εγώ, με σπεριάτικα, που έχετε ξεσηκώσει τον κόσμο και δεν μας αφήνετε να κοιμηθούμε. Τι διαμάρτυρα σας, κύριος παιδάκι μου. Καλά, τι διάολο θέλετε? Εγώ δεν θέλω τίποτα, ο κύριος από τον πρώτο κάτι θέλει. Τι θέλει δηλαδή? Θέλω να μου ρίξει το κλειδί της εξώπορτας, να μπω μέσα. Γιατί ξεχάσατε τα κλειδιά? Εγώ όχι. Λοιπόν. Ξέρω εγώ, μετά λέει ότι νόμιζε ότι μένω μέσα επειδή σφυράω. Εσείς σφυράτε? Εγώ γιατί να σφυράω? Επειδή μένετε εδώ. Δηλαδή, όσοι μένουν εδώ σφυράνε? Ξέρω εγώ, έτσι λέει ο κύριος από τον πρώτο. Τι λέει δηλαδή? Ρε, δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ. Δεν πάει να σφυράω ελμία, τι μας νοιάζει μας. Αφεντικό, εδώ φαίνεται θα μένουν όλες οι σφυρίκτρες. Τρόμπεστε να πει. Καλό. Άρα πάμε να μας γίνει. Αυτός σε πάει και αυτό. Καλά ο Ρομπέντο Λαμπόνι με. Σε κανένα αφεντικό, θα με σκοτώσεις. Τι έκανες ρε βλακάς πάνω τον καθρέφτη? Εγώ, εσύ τον έσπασες αφεντικό. Εγώ δεν σημαίνω τι λάμπες. Φαίνεται από καραμπόλα έρθει στον καθρέφτη. Εσύ τον έσπασες τον καθρέφτη. Θα του κρατήσω το μισθό. Ας πέμε εγώ εδώ. Ναι. Ναι, κύριε Γιώργη, εσύ. Ναι, ο Τρίφωνας είμαι. Τι έγινε, λέει? Μίλα και να μας ακούω. Είναι η δικιά σου. Πες να σταματήσεις να ακουστείς. Το ρολό χάλασε. Ναι, εντάξει. Θα έρθουμε, ναι, ερχόμαστε. Τι κάνεις ρε μπλάκα? Συγγνώμη, αφεντικό, δεν το θέλα. Τρες το κεφάλι μου για γλώμπο. Δεν το θέλα, αφεντικό, δεν το θέλα. Άρα πάρ' τα εργαλεία και πάω να φτιάξουμε ένα ρολό και να προλάβω και ένα φόνο. Τι πράγμα? Σε έχει φάει περιέργεια. Θα καταλάβεις επί τόπου, στον τόπο του εγκλήματος. Προς, το φορά. Από εδώ,
να μου το δικά. Ευλάκα! Τραβάνε! Από εκεί! Άσε! Τι! Α, μια και το έφερε τύχη και πέσαμε εδώ, ας χαμπλώσουμε! Έλα! Δώσε τσιγάρο, έχει! Άρε! Ο Μιχαλάκης θα δοσμίσει! Ε! Ο Μιχαλάκης θα δοσμίσει, λέω! Ας το αφαρεθεί να δουλεύει και να δοσμίσει μόνο του! Περιμένω να διώσει βενζίνη για να δοσμίσει! Σηκώσμιστο, ρε! Ε! Σηκώσμιστο, λέω! Πάω που θέλω να βαριέμαι εγώ! Μουλάρι! Το εστέλνισε μόνο του! Αφού στο είπα, θα βαρεθεί και θα κλείσει μόνο του. Έχεις μάθει τη δουλειά καλά, βλέπω για τεμπέλης, έτσι. Κοντά σου τι να μάθω. Πού είσαι εσύ, ρακοσυλλέκτης, κάνε τσιγάρο για να μαλώσεις. Άχρηστε άνθρωπε, είσαι εδώ μέσα μόνο για φαΐ, που για να μην πω και τι άλλο. Ηρέμησε, Στελίτσα μου, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω, βρε, πώς να ηρεμήσω, που ό,τι πιάνεις το κάνεις βίδες. Εσύ δεν πήγες να τα ανοίξεις το ρολό και το χάλασες, βρε, Στέλλα. Εγώ, βρε, πήγα να τα ανοίξω ή εσύ που κάθισες στην πολυθρόνα 4 ώρες. Τεμπέλα, ρε. Σε παρακαλώ, μη σπρώχνεις, ως εγώ και μη παρέχει. Άντε, βρε, που θα μου υψώσεις εμένα ανάστημα. Σε ανέχομαι, βρε, 20 χρόνια, μου φάγες τη ζωή. Εσύ μου φάγες τη δική μου, που ήμουν αήρεμος σαν αρνί και τώρα τρέμω σαν κρέμ καραμελέ. Α, έτσι, είσαι κρέμ καραμελέ, ε. Να σου ρίξω λοιπόν και το σιροπάκι σου, πουλάκι μου. Ποιος διάολος να είναι. Είμαστόρυχα, Στέλλα μου. Είμαστόρυχα. Σκουπί σου, ζώα. Επιτέλους ήρθες, κύριε Τρίφωνα. Ήθραμα πάνω στο τσακ, γιατί κατά πως βλέπω αν αργούσαμε λίγο, ο ένας από τους δυο δεν θα υπήρχε. Τα παραλές, κύριε Τρίφωνα, τα παραλές. Εξηγούσα εδώ στο σύζυγό μου ότι δεν το χάλασα εγώ το ρολό. Ωραία, εξήγησε, καραπεντικό. Κι εγώ έτσι εξηγούμε. Λοιπόν, κύριε Γιώργη, πώς χάλασε το ρολό. Δεν μιλάς, ε. Και τι να πεις. Λοιπόν, κύριε Στέλλα, το ρολό πώς χάλασε. Να σου εξηγήσω, κύριε Τρίφωνα. Μάλλον φαίνεται πρέπει να έχει μαγκώσει, γι' αυτό δεν ανοίγει. Καλά, δεν έχετε άλλη μπαλκονόπορτα σπίτι. Έχουμε. Το παιδί μίλησε, είπε έχουμε. Ε, τότε γιατί δεν παίρνετε από την άλλη. Σωστά λέει, γιατί δεν παίρνετε από την άλλη. Αφού έχουμε δύο, αν δεν μπορούμε από τη μια, μπαίνουμε από την άλλη. Σωστά λέει ο μεγάλος. Ας να πάρουμε μια ανάσα πρώτα. Δεν μας κυνηγάει και κανείς. Ανοίξου λίγο, ρε βλάκα. Θα πάρετε ένα καφεδάκι. Έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμοι. Άκου ερώτηση. Πώς δεν θέλουμε. Πώς τον πίνετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το επαναλαμβάνουμε. Εξήγησε στην κυρία πώς τον πίνουμε. Παραγνωριστήκαμε. Με φλιτζάνι. Τώρα ξέρεις πώς τον πίνουμε. Γιώργο, πήγαινε να φτιάξει 2 καφεδάκια στα παιδιά. Εγώ. Εσύ. Να μην τον κουράσουμε τον κύριο Γιώργη τώρα. Σιγά μην του πέσει ο κόλλος όλη μέρα κάθεται. Έλα Γιώργακη, ενέργησε. Ακόμα εδώ είσαι. Καλώς. Πάω αγάπη μου. Άντε, ώσπου να έρθουν τα καφεδάκια, ας κάνουμε καμιά δουλειά. Δεν μου λες, κυρά Στέλλα, το ρολό που είναι. Να, κύριε Τρίφωνακη. Και τι με φέρνεις από εδώ, δεν μου λες πως είναι από εκεί. Πιάσε ταινία για καζαβίδι εσύ. Σιγά είσαι προπέτης να περάσω. Ορίστε. Κύριε Τρίφωνα, ορίστε. Να πάω απ' έξω να σου το σηκώσω. Τι άμου σηκώσω. Το ρολό. Εάντε σήκωσ' το. Λοιπόν, εσύ θα σπρώχνεις προς τα πάνω και εγώ θα πάω να τραβήξω τον ημάντα, έτσι. Ναι, εντάξει. Μόλις σου πω, σπρώχνεις προς τα πάνω. Απάνω, ναι. Θα σηκώνω. Λοιπόν, έλα, εγώ τραβώ, εσύ σήκωνε. Έλα. Έλα. Σηκώνω. Δίνα λίγο ακόμα. Έτοιμα τα καφεδάκια. Άρα, ωραία. Βγάλτε με από εδώ, θα πνιγώ, καλέ! Είπαμε, ρε κυρία Στέλλα, να σε εξυπηρετήσουμε. Όχι να πιούμε και καφέ. Ο λαιμός μου, καλέ, δεν αντέχω. Κύριε Τρίφωνα, ξέρεις τι σκέφτηκα. Λέω να βγάλω τις περσίδες και να βάλω λεπίδες. Είμαστε δυο. Τα κάνουμε όλα ρήμα δυο. Για να μας βρεις. Το κοσμοπόλιτα θα βρει. Κύριε Τρίφωνα, δεν χρήνω σπίτι. Τι έγινε. Η κερατασούλα σφήνωσε πάλι. Αφού την πόρτα την άνοιξα, πάλι σφήνωσε. Σφήνωσε στη λεκάνη της τουαλέτας, δεν μπορεί να βγει. Τρέξα γρήγορα, απόφραξε έκτακτη. Έφυγα!
Δεν χάσατε πάλι τα κλειδιά σας, κύριε. Σε μένα μιλάτε, δεν άκουσα τι είπατε. Ρωτάω, ξεχάσατε τα κλειδιά σας? Όχι, τα κλειδιά μου δεν τα έχω, γιατί? Αλήσεις, και τώρα θα δείτε.